Στην παρέα μας ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κύριος Θόδωρος Κοτσαντής. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια, και στους ακροατές σας. 50 χρόνια φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Είναι πλέον θεσμός και το ερώτημα είναι αν παρεμβαίνουν πια τα φεστιβάλ πολιτικά, αν δημιουργούν γεγονότα ή είναι απλά ένα εορταστικό τετραήμερο. Είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός θεσμός της χώρας, που αντλεί τη δύναμή του από την ιστορία του, από το γεγονός ότι καταφέρνει να εξελίσσεται, να ανανεώνεται και να συνδέεται πάντα με τις νεανικές ανησυχίες και προβληματισμούς, να μπολιάζει αυτές τις ανησυχίες με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, με την πάλη για να αλλάξουμε τον κόσμο, όπως λέει και το σύνθημά μας, γιατί το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός και όχι η κοινωνία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που βλέπουμε το αποκρουστικό της πρόσωπο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ ποτέ δεν ήταν απλά μια τετραήμερη ή τριήμερη τα προηγούμενα χρόνια γιορτή. Πάντα μπορούσε μέσα από τις εκδηλώσεις του που απλώνταν σε όλη τη χώρα, είναι εκατοντάδες οι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, να έρχεται σε επαφή με τις αγωνίες της νέας γενιάς, να δίνει απάντηση σε προβληματισμούς, όπως για το πού πάνε τα πράγματα, για το πώς θα καταφέρουμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική, αυτό το εχθρικό κράτος, το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό πλούτο, την περιουσία των ανθρώπων, όπως είδαμε και με τις καταστροφικές φωτιές τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα είναι, για παράδειγμα, ικανότατο να επιδοτεί με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τους μεγάλους επιχειρηματίες, να δίνει δισεκατομμύρια για τον ΝΑΤΟ και για πολεμικούς εξοπλισμούς. Κύριε Κοτσαντή, θα έρθουμε στο γενικότερο πολιτικό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ποια φεστιβάλ έχετε ξεχωρίσει, αυτά που τα θεωρείτε σαν σημεία αναφοράς? Κοιτάξτε, σίγουρα το πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο άνοιξε αυτόν τον κύκλο και γι' αυτό το τιμάμε κιόλας, με χωριστή εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, στις 7 του μήνα στο γήπεδο του Ζωγράφου, και θα προβάλλουμε και σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Και προφανώς κάθε φεστιβάλ έβαζε τη δικιά του σφραγίδα από εκεί και πέρα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν σταμάτησε τη λειτουργία του, με τα μέτρα προφανώς ασφάλειας της και προστασίας πάντως, της υγείας που χρειάζονται. Αν μου επιτρέπετε, κατά τη γνώμη μου, κομβικό ήταν το 15ο στο Γαλάτσι, έτσι, το 89. Και θυμούμε τότε τη φράση του Γιώργου του Γράψα, του τότε γραμματέα. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από ομοφωνίες και ομοψυχίες. Η ΚΝΕ είναι μόλις 21 χρόνων, στα καλύτερα της χρόνια, και δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί από τώρα. Είναι επίκαιρος αυτός ο λόγος, με την έννοια ότι η νεολαία είναι σχεδόν πάντα πιο μπροστά από τα κόμματα? Η ΚΝΕ είναι στα καλύτερα της χρόνια και κατάφερε να έχει και συνέχεια πέρα από τα 21 της, να φτάσει στα 50 και να μετράει ακόμα πολλά χρόνια ζωής. Ακριβώς γιατί συνδέθηκε η πορεία της με την πορεία, το πρόγραμμα και τη στρατηγική του ΚΚΕ. Δηλαδή με τις πιο πρωτοπόρες ιδέες για την ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Από αυτή τη σκοπιά είναι επίκαιρος ο αγώνας που δίνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Και αν θέλετε, είναι και μια ευκαιρία για πολλούς νέους που μπορεί να ζήσαν τα καλύτερα τους χρόνια μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και τα επόμενα χρόνια να κάναν διαφορετικές πολιτικές επιλογές, να γυρίσουν λίγο πίσω στο χρόνο, να σκεφτούν αυτή την πορεία και να συναντηθούν ξανά με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που μένουν σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και παλεύουν για το σοσιαλισμό, που είναι το όμορφο μέλλον για τη νέα γενιά. Κύριε Κοτσαντή, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις φεστιβαλικές εκδηλώσεις και να πάμε στη γενευρύτερη πολιτική. Ένα σχόλιο καταρχήν για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ζούμε ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ που λέγεται οργανωτικός εκφυλισμός αυτού του κόμματος, που οφείλεται στη στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, στην επιλογή του όλα αυτά τα χρόνια
να σταθεί απέναντι στις λαϊκές ανάγκες και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, στηρίζοντας τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι είναι μια ευκαιρία για τον απλό λαϊκό κόσμο που ακολουθούσε αυτό το κόμμα να βγάλει τα δικά του πολιτικά συμπεράσματα. Του δίνουμε το χέρι να συναντηθούμε μέσα στο κίνημα και στους αγώνες, εκεί που τελικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς όφελος του λαού. Από την άλλη πλευρά, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε εκλογές για ανάδειξη νέου πρόεδρου. Έχουμε εκλογές για πρόεδρο. Βέβαια, όσες εκλογές και να έχουν γίνει στο ΠΑΣΟΚ, το κόμμα αυτό δεν αλλάζει. Έχει δοκιμαστεί. Έχει απογοητεύσει λαϊκές δυνάμεις που το πίστεψαν. Εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτήν λοιπόν την αναμόρφωση, τη μεταμόρφωση αν θέλετε, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, δεν μπορεί να υπάρξει ελπίδα για το λαό και την νεολαία, αλλά αντίθετα η ελπίδα βρίσκεται μέσα στους αγώνες μαζί με το ΚΚΕ. Εκεί διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις και υπάρχουν ελπιδοφόρα στοιχεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλαγής του συσχετισμού που αποδεικνύουν ότι ο λαός και θέλει και μπορεί να τα βάλει με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί τελικά χτίζεται και η πραγματική αντιπολίτευση. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, φαντάζομαι την παρακολουθείτε, για την ανασύνθεση του χώρου της προοδευτικής παράταξης, σας αφορά αυτή η συζήτηση και ενδεχομένως υπό ποιες προϋποθέσεις? Αυτό που ονομάζουν προοδευτική παράταξη δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο. Είναι δοκιμασμένες επιλογές. Είναι επιλογές που οδήγησαν στο χαντάκωμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Είναι επιλογές που οδήγησαν στην υπονόμευση του κινήματος, που στήριξαν στρατηγικές επιλογές, την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές αναμετρήσεις, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα το ζήτημα είναι να αλλάξουμε πολιτικές και άρα να αλλάξουμε και επιλογές, να στρατευτούμε με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ μέσα στον αγώνα και στις πολιτικές αναμετρήσεις που έρχονται, έτσι ώστε να τα βρει ακόμα πιο σκούρα η πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και έχει τη στήριξη και των προηγούμενων. Υπάρχει ένα ερώτημα. Με όλα αυτά που γίνονται στον χώρο της αντιπολίτευσης, ελάσσονος και μείζωνος, η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι ήσυχη? Η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι ήσυχη, γιατί υπάρχει υπολογίσιμη δύναμη, υπάρχει ένας λαός που αγωνίζεται και από εκεί θα βρει και το μαστορά της. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ, που δίνουν εδώ και πολλά χρόνια ένα μεγαλειώδη αγώνα, που συνεχίζουν και παρά τις απολύσεις για να μπορούν να έχουν δουλειά με δικαιώματα. Τις επόμενες μέρες στη ΔΕΘ θα γίνουν μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνονται από το ΠΑΜΕ, από εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι ήσυχη, ακριβώς γιατί μεγαλώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής της πολιτικής και άρα είμαστε σίγουροι ότι θα δυναμώσει και η πάλη του λαού. Εκεί το κουκουέ θα είναι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει αυτό το γενικευμένο κλίμα, η κοινωνική δυσαρέσκεια, η κοινωνική οργή. Αυτό βλέπετε να υπάρχει πολιτικός φορέας, μπορεί να το μετατρέψει σε πολιτική? Αυτός ο πολιτικός φορέας είναι το ΚΚΕ και αυτό μπορεί να το κάνει και το κάνει ήδη. Ακριβώς επειδή με την πολιτική του πρόταση μπορεί να δώσει διέξοδο στην ανησυχία και τον προβληματισμό. Μπορεί για παράδειγμα να δώσει διέξοδο στη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για τη βαθιά εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους. Παρακολουθούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τη συμμετοχή της χώρας μας στο πλευρό του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την ίδια ώρα να υπάρχουν μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις, να εκφράζεται η αλληλεγγύη του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας και με μαχητικό τρόπο σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας, στον πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, να δυναμώνει η πάλη έτσι ώστε να σταματήσει κάθε συμμετοχή της χώρας μας, να επιστρέψει για παράδειγμα η φρεγάτα Ψαρά από την Ερυθρά Θάλασσα που κοστίζει και μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα στον ελληνικό λαό, να υπάρξουν ουσιαστικές κοινωνικές αν θέλετε αλλαγές, ριζικές ανατροπές έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε με ειρήνη και ασφάλεια, με συνεργασία με τους άλλους λαούς. Αυτό το μήνυμα στέλνει και το φεστιβάλ
για παράδειγμα στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ θα βρεθούν δίπλα-δίπλα οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί. Οι νέοι κομμουνιστές που παλεύουν και στις χώρες τους κάτω από πολύ μεγάλες δυσκολίες για τη συναδέλφωση των δύο λαών που στο κάτω-κάτω δεν έχουν να χωρίσουν κάτι μεταξύ τους αλλά μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Άρα αν μεταφράζω και κατανοώ σωστά αυτά που λέτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα μας προετοιμάζει για ένα θερμό φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι θερμό, ούτως ή άλλως. Ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Σιγοβράζει αυτή η λαϊκή αγανάκτηση. Ήδη, για παράδειγμα, γίνονται χιλιάδες αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία όλης της χώρας. Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές που αναζητούν φοιτητική στέγη και αντιμετωπίζουν τα πανάκριβα νίκια και την έλλειψη εστιών. Άρα υπάρχουν πολλά μέτωπα πάλι στο επόμενο διάστημα, όπως είναι και τα μεγάλα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας, με κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα. Και νομίζουμε ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό. Και ένα καλό βαρόμετρικό για αυτό θα είναι και το Φεστιβάλ της ΚΝΕ με τη μεγάλη του επιτυχία. Και φαντάζομαι και το είπατε και εσείς και η Θεσσαλονίκη. Κύριε Κοτσαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.